Καλημέρα. Είναι το αγαπημένο χόμπι που έγινε συνήθεια. Τρίτος συνεχόμενος χειμώνας που μας ξημερώνει στα λευκά εδώ στο Γέρακα. Και βεβαίως δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο παρά να κάνω ένα τρέξιμο στο Γέρακα και στην Παλίνη και στην Ανθούσα βέβαια, στον νέο δήμο της Παλίνης. Όπως και τις προηγούμενες φορές, άμα τις χάσατε, μπορείτε να τις δείτε είτε εδώ πάνω δεξιά, είτε μπορείτε να το δείτε κάτω στην περιγραφή που σας έχω τα βίντεο, το περσινό και το προπέρσινο. Βρίσκομαι, όπως και τις προηγούμενες φορές, εδώ μπροστά από το κολυμβητήριο του Γέρακα. Είναι η ώρα γύρω στις 7, είναι 7.30 το πρωί. Και εδώ και 2 ώρες έχει ξεκινήσει έντονη χιονόπτωση. Πάμε να ευχαριστηθούμε το χιόνι τώρα, που δεν έχει ούτε κίνηση, που είναι όλα λευκά, που είναι όλα ήσυχα, που δεν φυσάει. Να τρέξουμε, να κάνουμε και την προπόνηση. Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου σήμερα το πρωί, όλα λευκά εδώ στο Γέρακα και πάμε να τρέξουμε στο δήμο μας. Δεν ξέρω και τι διαδρομή να κάνω φέτος. Τις έχω εξαντλήσει πλέον τις διαδρομές. Το καλό είναι, ο κόσμος δεν έχει προλάβει να βγει από το σπίτι του, οπότε δεν θα εγκλωβιστεί όπως είχε γίνει πέρυσι. Λέω να κάνω αντίστροφη διαδρομή από αυτή που είχα κάνει τις άλλες φορές. Θα πάω τώρα λίγο αρχικά στα πιο χαμηλά. Εδώ τώρα βρίσκομαι στην Κλισθένους και η κυκλοφορία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Έχει πολύ λίγο κόσμο. Βγήκα στη Μεσογείον. Αυτή τη φορά δεν είναι όπως ήταν πέρυσι, καμία σχέση. Ο κόσμος δεν έχει προλάβει να φύγει από τα σπίτια του, οπότε ο δρόμος είναι ελεύθερος. Τώρα έχω αντίθετη κατεύθυνση. Βγήκα δηλαδή από την Κλισθένους στο Σταυρό, πάω Παλίνη. Για να δούμε πώς θα είναι εκεί πέρα. Έχω φτάσει ήδη τα 3 χιλιόμετρα. Τα έχω περάσει δηλαδή. Βρίσκομαι στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο Γέρακα. Πάμε να δούμε πως είναι και η πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα.
τρέχω κόντρα στον αέρα. Είναι λίγο δύσκολο γιατί το χιόνι χτυπάει στο πρόσωπο και το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Έφτασα και στην Παλίνη. Δεν ξέρω και τι υπάρχει κάτω από το χιόνι. Έχουμε συνεχόμενη χιονόπτωση ακόμα. Πλησιάζω τα 6 χιλιόμετρα. Τώρα ανεβαίνω προς το λόφο Παλίνης. Δεν είχα επισκεφτεί το λόφο τις προηγούμενες χρονιές. Να κάνω και αυτό το κομμάτι της διαδρομής. Λίγο ανηφόρα θα έχει, αλλά εντάξει, έχουμε αντοχές. Από εδώ δεν φαίνεται ότι δεν έχουν περάσει οχήματα. Είναι εντελώς καθαρό το χιόνι, φρέσκο, και μετά το ανέβασμα στο λόφο Παλίνης σειρά έχει η παιδική χαρά, το τρέξιμο του κατεβάσματος. Πάμε. Συνεχίζουμε, πάμε τώρα να βγούμε στη λεωφόρο Ανθούσας, να ανέβουμε πάνω προς την Ανθούσα να δούμε και εκεί τι γίνεται. Η ώρα είναι 9 περίπου. Σαν να έχει κόψει λίγο τώρα, έχει αραιώσει το χιόνι. Και έχουν αραιώσει και τα σύννεφα. Να δούμε, είναι το τέλος ή είναι ένα διάλειμμα. Τώρα που έκοψε η χιονόπτωση,
έχει δυναμώσει ο άνεμος. Προτιμώ τη χιονόπτωση από τον άνεμο. Λίγο κατήφορο πάλι να βγούμε στο ρέμα που πάει στη θέση του Γέρακα. Και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου σαν να σταμάτησε τελικά, δεν ήταν διάλειμμα. Και εκτός αν είναι πιο μεγάλο διάλειμμα. Και ήρθε η ώρα να επιστρέψω πάλι στο Γέρακα, να περάσω από το ρέμα. Είμαι στην οδό Μητσικελίου, Μητσικέλη, στα ορεινά του Γέρακα, και τώρα θα βγω στην οδό Παντέλης, η οποία οδηγεί και στην Παντέλη, για να κατέβω προς το κάτω, στη γειτονιά μου πάλι στο Γέρακα. Από εδώ τελείωσε και το φετινό τρέξιμο το χειμώνα του 2023, τρίτο στη σειρά στο χιόνι, στο χιονισμένο Γέρακα και Παλίνη. Ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και την επόμενη χρονιά, αν με τον καλό χιονίσει πάλι, την ειδοποίηση που θα γίνει το επόμενο χιονισμένο τρέξιμο, και ό,τι απορίες έχετε, ότι εκδηλώσεις θαυμασμού ή απέχθειας έχετε, να τα γράψετε κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε πίσω τώρα, πάμε πίσω στο σπίτι, κάνω ένα ζεστό μπανάκι.